Ωραία κορίτσια είδαμε. Πολύ ωραία, αλλά πολύ αισθητή διαφορά με τις Ελληνίδες αθλήτρες στην beach volley. Είναι, εντάξει, είμαστε πολύ μπροστά. Εντάξει, και η Παρθένα καλή ήταν. Απλά δεν έχει έρθει στην Ελλάδα από ό,τι κατάλαβα, γι' αυτό έχει παραμένει Παρθένα. Σωστά, γιατί αν γνωρίζει τον Greek Lover, δεν θα μπορέσει να το αντισταθεί για πολύ. Εμένα μου αρέσει η Πιτσινίνη, επώνυμο για καριέρα. Λοιπόν, να σου πω, φέτος δεν είδαμε πολλά Ολυμπιακά μετάλλια. Σε έχει στεναχωρέσει αυτό? Εντάξει, με έχει στεναχωρέσει, αλλά το περίμενα. Εντάξει, όπως όλα στη χώρα μας, ακόμα και ο αθλητισμός περνάει κρίση. Δεν ασχολείται κανείς, πιστεύω. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Και παλιότερα δεν ενδιαφερότανε. Αλλά πιστεύω ότι οι Έλληνες το είχαν πάρει πιο πατριωτικά. Οι προπονητές, οι αθλητές πάλευαν για τη σημαία που λέει ο λόγος. Τώρα πλέον έχουν καταρρεύσει τα πάντα. Οπότε μοιράει και ο αθλητισμός. Και δεν υπάρχουν και πρότυπα και για τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Τέλος πάντων, είναι γενικό το κακό. Και ναι, η κρίση παίρνει ξηρασία δυστυχώς και στους Ολυμπιακούς αγώνες. Μα δεν δίνονται και λεφτά για να αθληθούν τα παιδιά, οι νέοι, να χτυπήσουν ρεκόρ κλπ. Έτσι είναι, Μάρκο μου. Πώς είσαι μέσα στο σπίτι, στο γάμο σου με την Έλενα? Πάω πάλι έτσι στο προσωπικό κομμάτι. Όπως είμαι και έξω το σπίτι, όπως είμαι στο θέατρο, δεν είναι, έχω διαφορετικά προσωπία. Δεν είναι άλλος ο σύζυγος, άλλος ο πατέρας, άλλος ο ηθοποιός. Ο Μάρκος Εφραλής είναι αυτό που βλέπεις και εσύ και όλος ο κόσμος. Δηλαδή έτσι λειτουργώ και στο σπίτι μου, έτσι λειτουργώ και στη σχέση μου. Είσαι το ίδιο δυναμικό, το ίδιο χιουμορίστα, το ίδιο ακίνητος και στο σπίτι μέρα σου. Μέρα νύχτα, μέρα νύχτα. Σου λέω... Ήρωας αυτή η γυναίκα, ήρωας. Δεν αλλάζω, εντάξει, γιατί ίσα ίσα που το ευχαριστεί, το απολαμβάνει και το χαίρεται. Ναι, έτσι είμαι, έτσι είμαι. Και ο κόσμος το έχει καταλάβει αυτό, ότι αυτό που βλέπει εκείνη τη στιγμή, αυτό είναι ο Μάρκος Εφραλής. Δεν είμαι άλλος. Μ' αρέσει αυτό και να σου πω κάτι, ο κόσμος σε τιμά και σε αγαπά. Δεν είναι τυχαίο ότι στον Αντένα προβλήθηκαν τώρα πρόσφατα κάποιες παραστάσεις και χτύπησαν αστρονομικά και τρελά και πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης και σου αξίζουν συγχαρητήρια. Και γι' αυτό. Πολύ. Λοιπόν, Στέλιος Κρητικός, παρακαλώ, επόμενος για την ανάκριση. Θέλω να δω τι σε ρωτάει. Ένα ευχαριστώ και ένα συγγνώμη στο λεξιλόγιο του. Σε ποιους ανθρώπους θα το έλεγε? Νομίζω και τα δύο πάνε στην γυναίκα μου, στην Έλενα Τζαβαλιά, και το ευχαριστώ γιατί μου έχει σταθεί σε πολύ δύσκολες στιγμές και αν έχω φτάσει σήμερα εδώ που έχω φτάσει, και δεν το εννοώ ότι έχω φτάσει κάπου ψηλά, απλά πέρασα από πολύ δύσκολες καταστάσεις, τις ξεπέρασα με μεγάλη επιτυχία και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι είμαι καλά. Το φίλο στην Έλενα που ήταν δίπλα μου και ένα συγγνώμη πάλι στην Έλενα, γιατί σίγουρα την έχω πληγώσει κάποιες φορές όπως όλοι οι άντρες. Τις γυναίκες τους άφελά μου και μπορεί να το λέω και για μικρά πραγματάκια, έτσι δεν έγινε κάτι τραγικό που ήταν ακραίο και τη ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Για μικρά πραγματάκια που μπορεί να την έχουν στεναχωρήσει στο παρελθόν, τη ζητάω συγγνώμη, αλλά πραγματικά είναι ο άνθρωπος της ζωής μου, ο άνθρωπος που με έφερε στον κόσμο το χάρη και που είναι δίπλα μου ανα πάσα στιγμή και την ευχαριστώ για όλα. Πόσο γλυκός μπορεί να είσαι με όλη αυτή την έκφραση αγάπης? Είμαι ειλικρινής, δεν είμαι γλυκός. Το αξίζει, της το οφείλω πραγματικά. Και δεν μου δίνεται και ευκαιρία, επειδή στην προσωπική μου ζωή δεν είμαι τόσο ανοιχτός όσο είμαι με τον υπόλοιπο κόσμο, δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία ούτε να της το πω και το ευχαριστώ ούτε το συγγνώμη. Το να εκφράζεις όμως, Μάρκο μου, έτσι με τέτοια ειλικρίνεια όπως λες και εσύ, όλα αυτά τα συναισθήματα, όπως και να έχει, πίστεψέ με, για μια γυναίκα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι ωραίο να ξέρεις κάποια πράγματα, αλλά είναι ακόμα πιο όμορφο το να ακούς τον άνθρωπό σου να σου τα λέει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Χαίρομαι πολύ. Ελπίζω να μας βλέπει από το κουφονίσι η Έλενα, θα έχει σχεδόν συγκινηθεί. Μας βλέπει. Δεύτερο παιδάκι δεν θες? Θέλω. Και εγώ και η Έλενα και ο Χάρης ήθελε. Τώρα είναι λίγο δύσκολος, αλλά το έχουμε στο πρόγραμμα και πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα. Πρέπει να φέρουμε στη ζωή ένα δεύτερο παιδάκι για να ολοκληρωθεί η οικογένεια. Με το καλό. Ευχαριστώ πολύ. Με το καλό. Λοιπόν, επόμενος, παρακαλώ στην ανάκριση, Σάβα Στάσιου. Τι σε ρωτάει ο Σάβας, αλήθεια? Ρε Σεφρελή, εγώ πίνω κάθε μέρα ισοτονικά ποσά για να αντέξω τόσες ώρες που παίζουμε. Εσύ, πού βρίσκεις τόση ενέργεια, παίρνεις κάτι? Παίρνω πολύ ενέργεια από τον κόσμο. Είναι μια ερώτηση που μου κάνουν πολύ στον δρόμο. Τι παίρνεις και είσαι έτσι συνέχεια? Λέω τίποτα ρε παιδιά. Όταν βγαίνω στη σκηνή, μπορεί πριν να είμαι κουρασμένος, μπορεί να είμαι ταλαιπωρημένος από την όλη μέρα.
Μόλι ανεβαίνω πάνω στη σκηνή, ακούω το πρώτο γέλιο και το πρώτο χειροκρότημα, μεταμορφώνουμε εκείνη τη στιγμή. Είναι σαν να φορτίζει την μπαταρία σου. Φορτίζει τόσο πολύ, σου λέω, που τελειώνει η παράσταση και μετά δεν μπορώ να ησυχάσω. Δηλαδή συνεχίζω, κάνω αστεία, κάνω πλάκα, συνεχίζω τους εκτός. Και κρεσεντάρεις ακόμα περισσότερο. Να σου πω, αυτό το ποσά που είπε, το είπε λες κατά λάθος. Είπε αντίποτα, είπε ποσά. Όπως εννοεί ότι χρηματίζεσαι. Όχι, ναι. Όχι, δεν τα. Η γλώσσα λέει την αλήθεια, αλλά όχι, δεν νομίζω. Η γλώσσα λέει αν δεν νομίζω να τα λυθεί, λέγει. Είστε μια πολύ ωραία ομάδα. Όπως έχεις καταλάβει, οι συνεργάτες μου είναι σχεδόν μόνιμοι. Πραγματικά είμαστε πολύ ωραία ομάδα. Κάνουμε πρωταθλητισμό. Κάθε χρόνο καταφέρουμε να ανεβάζουμε τον πύχη. Φέτος με την παράσταση αυτή έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη. Από ό,τι λέει και ο ίδιος ο κόσμος που έρχεται και βλέπει όλες τις παραστάσεις μας. Αλλά πραγματικά είμαστε μια καλή ομάδα και αυτό βγαίνει προς τα έξω και δεν είναι λόγια που λένε όλοι. Είμαστε πολύ ωραία παρέα, αλλά σφαζόμαστε στα καμαρίνια. Όχι, εμείς πραγματικά περνάμε. Αλλιώς δεν θα ήσασταν και τόσα χρόνια, νομίζω, σε μια μορφή μόνιμη συνεργασία. Ναι, αυτό ναι, τα λέει όλα. Λοιπόν, με τη Μενεγάκη, νομίζω φέτος επήλθε συμφιλίωση. Ναι, εντάξει, δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν είχε γίνει κάτι τραγικό. Δεν το λέω για κακό. Έχουμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, απλά έτσι σε ρωτώ. Ναι, όχι. Απλά ξαναβρεθήκαμε μετά από τόσα χρόνια και ήταν πολύ ωραίο, συγκινητικό και αληθινό και υπέροχο γιατί ήθελα να ξαναβρεθούμε στα πλατό. Τη στέριαξε το μεσημεριανό, πιστεύεις, αυτή η αλλαγή ζώνης. Γιατί δεν είναι ότι η ζώνη δεν προσδιορίζει το ύφος εκπομπής και το περιεχόμενο, ενώ η νέα ζώνη. Γιατί η Ελένη συνεχίζει να κάνει αυτό πιστεύω, που πιστεύω, ναι, με πιάνει ότι η Ελένη, ότι αναλάβει να το κάνει, θα το κάνει καλά. Η Ελένη είναι αυτή. Δεν άλλαξε η Ελένη στυλ, ούτε παρουσίαση. Άλλαξε τη ζώνη η Ελένη. Ναι, ακριβώς. Άρα ήταν καλή και σε αυτό. Έβλεπε την Ελένη Μενεγάκη απλά άλλη ώρα. Εμένα δεν με χάλασε, δεν με ενόχλησε, ούτε είπα αμάν τι ώρα είναι τώρα, γιατί βλέπω την Ελένη. Αυτό που έβλεπα μου άρεσε και βράδυ να την δούμε. Θα είναι και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και θέλω να δούμε αυτό το βιντεάκι, είναι από το αρχείο του Αντένα. Όταν ως κρυστάλλο η Ελένη Μενεγάκη βγήκε στα Μπακούρια. Θέλω να δεις αυτή την εμφάνιση, που είναι από τις πρώτες τηλεοπτικές εμφανίσεις, και να μου πεις αν ήσουν ένας κυνηγός ταλέντων. Θα καταλάβαινες από τότε ότι αυτή η γυναίκα 20 χρόνια μετά θα είναι νούμερο 1. Τα Μπακούρια. 1992 και στην προχώ σειρά του Αντένα «Τα Μπακούρια», ο ήρωας δέχεται προξενιό από τον πατέρα του. Το όνομα της υποψήφιας νύφης, Κρυστάλλο Καταραχιά. Στο ρόλο της τελευταίας, σκοντάφτουμε σε γνωστές φυσιογνωμίες. Ψάχνω το γιο του το Στράτο. Είμαι η Κρυς Καταραχιά. Η Ελένη Μενεγάκη στην πρώτη της εμφάνιση σαν ηθοποιός ξετρελαίνει τον Αλκίνο Ιωαννίδη και προβάρει μια μετέπειτα κλασική συνήθειά της. Είχε και ένα φιόγκο εδώ έτσι λιτό και απέριτο. Τι ωραία χείλη που έχεις. 23 β. Εστελοντέρ. Άγριο. Θα κάνεις και αισθάνομαι αυτός μου. Τι ωραία μαλλιά. Ανταβγία! Και αν η επιχείρηση γοητεία της νεαρής κοπέλας απέναντι στον Αλκίνο Ιωαννίδη απέτυχε, δεν συνέβη το ίδιο και με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές της σειράς. Εσείς δεν αλλάξετε καθόλου. Μόνο το μουστάκι. Εγώ Κρυστάλλο, όλο και η γυναίκα έγινε να σε φιλήσω. Σε φιλήσω. Δεν μου λες Κρυστάλλο. Κρυς. Πώς το περνάς, τι κάνεις. Τώρα τους τελευταίους 6 μήνες είναι που τέλειωσα τις σπουδές μου και γύρισα από την Ελβετία. Και δουλεύεις τον μπαμπά σου. Όχι ακριβώς, γιατί δεν τα πάμε και τόσο καλά με τον μπαμπά, ξέρετε. Και δουλεύω σαν μοντέλο για το χαρτζηλίκι μου και τα πάω και μια χαρά. Ποια ήταν τα όνειρά της τότε? Ξέρεις Στράτο μου, εγώ θέλω να παντρευτώ από έρωτα. Τελικά περάσαν όλοι καλά. Α, δεν μπορώ να πω ιδιαίτερος. Τι σου δώσαν να φας, να πιεις και πορτοκαλαδίτσα και γλυκάκι και όλα, όλα. Μου σερβίραν και ένα παραμύθι. Πανέμορφη και ως κρυστάλλο Καταραχιά, είδες που αυτό το είχε από τότε. Ναι. Η φωνή η ίδια, εγώ κρυστάλλος από την είδα την Κρυστάλλο, πραγματικά δηλαδή έμεινα άφωνος. Εντάξει, κοίτα, είναι λίγο άγορη, αλλά δεν μπορείς να την. Δεν περνάει απαρατήρητη. Την κρίζει το ενδιαφέρον. Αλλά σου, και είναι τόσο αυθόρμητη. Εγώ γέλαγα το μεταξύ. Με τον τρόπο που τα έλεγε, δεν ήταν ψεύτικα, δεν ήταν προσποιητά. Και θυμάμαι μια συνέντευξη που είχε δώσει και είχε πει ότι κάποια στιγμή σκεφτόμουν να ξαναγυρίσω στο καστανό χρώμα μαλλιών, αλλά ο κόσμος με έχει μάθει και με έχει αγαπήσει. Με αυτό το ξανθό μαλλί. Και την είδα τώρα καστανή και ήταν εξής κούκλα. Ναι, εντάξει. Να μα αγάπη μου το πρόσωπο. Γιατί θέλει πολύ ο φακός και της τηλεόρασης και ο φωτογραφικός. Είναι έτσι. Ένα πρόσωπο. Θα πας καθόλου διακοπούλας?
Όχι, δεν θα πάω γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο. Τελειώνουμε 23 Σεπτέμβρη τις παραστάσεις και 28 παίζουμε στην Κύπρο. Που εκεί δεν συνδυάζω και διακοπές, γιατί εκεί παίζουμε δύο παραστάσεις την ημέρα. Επειδή είναι πολύ ο κόσμος και για 20 μέρες θα παίζουμε εκεί. Οπότε, γυρίζοντας από την Κύπρο, ξεκινάμε τα χειμερινά μας σχέδια, θέατρο. Κάνουμε μια ταινία που θα γυριστεί τον Οκτώβριο και αυτή. Κομμωδία με τίτλο Χαλβάη 5-0. Γυρίζονται ταινίες έχουμε... στην Ελλάδα το 2012, είναι γυρίζονται πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Κάποιες ταινίες γυρίζονται, όχι όσες γυρίζονταν πιο παλιά, αλλά η δικιά μου θα γυριστεί πάντως. Ναι. Και θα βγει το χειμώνα. Για πες μου, Χαλβάη 5-0, mm-hmm. Τι να υποθέσω. Είναι μια παροδία αστυνομικού θρίλερ με ένα βιομήχανο Χαλβά που βρίσκεται δολοφονημένος και ο αστυνόμος Μπέκρας, που υποδίωμαι εγώ, προσπαθεί να βρει το δολοφόνο. Από εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις τι ακριβώς γίνεται. Καταλαβαίνω τι έχει να γίνει. Ένας καφατζής αστυνομικός με βοηθό τον Γιάννη Καπετάνιο, βοηθό αστυνομικό. Οπότε πολλά εφράπλα, πολλά γκάγκς, πολλά οπτικά εφέ. Είναι λίγο διαφορετική από τις κωμωδίες που έχουμε δει. Στην τηλεόραση θα σε δούμε, Μάρκο. Ναι, νομίζω, γιατί πολύ κόσμο δεν βλέπουμε για την τηλεόραση και δεν θα δούμε. Εντάξει, τώρα δεν γίνονται πράγματα, αλλά και πριν που γινόντουσαν πάλι δεν ήμουν στις προτιμήσεις των καναλιών. Άρα. Και όμως είδα, ας πούμε, φέτος το Laugh Attack και η κουβίδα στον Αντένα που θυμηθήκαμε κάποιες από τις εμφανίσεις σου. Ήταν άλλη μια ευκαιρία για να συνειδητοποιήσουμε ότι λείπει. Ναι, εντάξει, και τα θέατρα που δίνει τώρα Αντένα το ξανασυνειδητοποίησα αυτό, αλλά δεν είναι στο χέρι μου, γιατί με ρωτάει και ο κόσμος γιατί δεν κάνει τηλεόραση. Δεν είναι να σηκωθώ εγώ το πρωί και να πω σήμερα θα πάω να κάνω εκπομπή στο τάδε κανάλι. Δεν περνάει από το χέρι μου. Θες να έρχεσαι εδώ στο